Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που προχώρησε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τα συμπεράσματα της οποίας έχουν ιδιαίτερη αξία καθώς αφορούν την ψυχική υγεία των πολιτών κατά τη διάρκεια της καραντίνας, κατά τη διάρκεια της επιδημιολογικής κρίσης και των περιορισμών. Θα ξεκινήσουμε μια συζήτηση με την κυρία Αργυρούλα Καλαϊτζάκη, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια κλινικής ψυχολογίας και διευθύντρια εργαστηρίου βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Κυρία Καλαϊτζάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω στην Κρήτη TV. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ εγώ για την πρόσκληση. Αφορμή της έρευνας που πραγματοποιήσατε, τα συμπεράσματα της οποίας θα αναλύσουμε ευθύς αμέσως, ποια ήταν? Ήταν βέβαια να δούμε τις επιπτώσεις που είχε η πανδημία και συγκεκριμένα το lockdown το πρώτο και το δεύτερο στη συνέχεια στην ψυχική υγεία των Ελλήνων. Γι' αυτό ξεκινήσαμε μία έρευνα μόλις ξεκίνησε το πρώτο lockdown, η πρώτη απαγόρευση της κυκλοφορίας, η οποία συνεχίστηκε και στο δεύτερο lockdown. Αν με επιτρέπετε να πω δύο λόγια, δώσαμε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο το διακινήσαμε μέσω ηλεκτρονικών, μέσω του ίντερνετ, ηλεκτρονικών μέσων, Facebook κτλ. Το δείγμα μας είναι πανελλήνιο, αντιπροσωπευτικό από διάφορες περιοχές της χώρας, απαριθμεί πάνω από 1.300 άτομα. Και νομίζω ότι τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει είναι αρκετά έγκυρα και αξιόπιστα δεδομένου του δείγματος και της ανταπροσωπευτικότητάς του συμπεράσματα που Ελλάδας. Τα οποία αφορούν κυρίως το πρώτο lockdown. Και τα δύο lockdown. Τώρα είμαστε σε θέση, καταρχάς τα αποτελέσματα τα πρώτα για το πρώτο lockdown τα έχουμε ήδη δημοσιεύσει σε έγκριτα περιοδικά, ξένα περιοδικά. Έχουν δημοσιευτεί, όπως σας είπα, έχουν ανακοινωθεί σε συνέδρια ελληνικά και διεθνή. Τώρα όμως είμαστε σε θέση να μιλήσουμε και για το δεύτερο lockdown, να κάνουμε σύγκριση με το πρώτο και να έχουμε μια πιο σαφή και ξεκάθαρη εικόνα. Αυτό είναι το ιδιαίτερο νομίζω της έρευνάς μας, γιατί οι περισσότερες έρευνες έχουν μετρήσει και μελετήσει την ψυχική υγεία οι διάφορους παράγοντες σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όχι σε δύο διαφορετικές όπως έχουμε κάνει εμείς. Και μάλιστα να σας πω ότι συνεχίζουμε και την έρευνά μας τώρα σε τρίτο χρονικό σημείο για να δούμε τι συμβαίνει στη συνέχεια. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι Έλληνες κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων στρεσαρίστηκαν. Πιέστηκαν περισσότερο σε σχέση με την περίοδο της κανονικότητας, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Ναι, και μάλιστα τα αποτελέσματα μας είναι δυστυχώς πολύ αποθαρρυντικά. Βλέπουμε ότι οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των Ελλήνων είναι πολύ πιο αρνητικές στο δεύτερο lockdown. Δηλαδή, έχουν καταβληθεί πάρα πολύ οι Έλληνες, έχουν αποθαρρυνθεί, έχουν πολύ έντονο στρες. Μάλιστα, βίωσαν το lockdown σε μια έντονα ψυχοτραυματική εμπειρία που το στρέσανε πάρα πολύ και μάλιστα μειώθηκαν και τα ψυχικά τους αποθέματα, όπως λέμε. Δηλαδή, μειώθηκε η ψυχική τους ανθεκτικότητα. Αυξήθηκε δηλαδή πολύ το στρες, ενώ παράλληλα μειώθηκε η ψυχική ανθεκτικότητα, το οποίο ήταν, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ δυσάρεστο. Και δυσίωνο για την εξέλιξη τη μελλοντική της ψυχικής υγείας των ανθρώπων. Οι συμμετέχοντες, οι πολίτες που συμμετείχαν στην πολύ ενδιαφέρουσα έρευνά σας, πώς επιχείρησαν, πώς προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν αυτή την δύσκολη ψυχολογική έτσι, επιβάρυνση που ένιωσαν? Καταρχάς, το πρώτο lockdown χρησιμοποίησαν αυτό που ονομάζουμε, που λέμε εμείς οι ψυχολόγοι, προσαρμοστικές και μη προσαρμοστικές, δυσπροσαρμοστικές δηλαδή στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες. Προσαρμοστικές, για παράδειγμα, είναι να προσπαθήσουν να σχεδιάσουν τι θα κάνουν, να το δουν με ένα θετικό τρόπο αυτό που τους συμβαίνει κτλ. Ενώ δυσπροσαρμοστικές είναι, για παράδειγμα, η χρήση ουσιών, το να κατηγορούν τον εαυτό τους, η αυτομομφή ή να αρνούνται την κατάσταση και να μην κάνουν τίποτα. Στο πρώτο lockdown χρησιμοποίησαν ένα μείγμα των δύο στρατηγικών. Και αυτό είναι αναμενόμενο και λογικό, διότι γνωρίζουμε ότι όταν υπάρχει μια ανεξέλεγκτη κατάσταση που τη βιώνουν για πρώτη φορά οι άνθρωποι, δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν και έτσι χρησιμοποιούν οποιασδήποτε τεχνικές, ας το πούμε έτσι, τρόπους, μεθόδους, όπως θέλετε το πείτε το, που μπορεί έστω και προσωρινά να τους ανακουφίσει από το στρες. Στο δεύτερο όμως lockdown βλέπουμε ότι μειώνονται πολύ οι προσαρμοστικές στρατηγικές, δηλαδή να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, να την εκτιμήσουν θετικά, να σχεδιάσουν τι θα κάνουν, να βρουν τρόπους να ανταπεξέλθουν. Μειώνονται πολύ όλες αυτές οι θετικές στρατηγικές και αυξάνονται οι αρνητικές. Είδαμε αυξημένη χρήση ουσιών, είδαμε άρνηση της κατάστασης. Και αυτό είναι περίεργο, διότι στο δεύτερο lockdown θα περίμενε κανείς οι άνθρωποι
συμμετέχοντες οι Έλληνες έτσι να έχουν προσαρμοστεί, να έχουν δεχτεί την κατάσταση. Πιάσατε ωστόσο και την παράμετρο αν υπήρξε υποστήριξη των συγκεκριμένων ατόμων από τον κοινωνικό τους περίγυρο, από την οικογένειά τους. Ναι. Το συμπέρασμα ποιο είναι, υπήρξε? Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και είναι και πολύ σημαντικό και ίσως εξηγεί αυτούς τους παράγοντες και τα αποτελέσματά μας. Θεωρώ ότι επειδή τα περιοριστικά μέτρα στο δεύτερο lockdown ήταν πιο έντονα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο περιορίστηκε και πολύ η υποστήριξη που έπαιρναν οι άνθρωποι από το κοινωνικό τους περιβάλλον. Δηλαδή είχαν λιγότερη επαφή με συγγενικά τους πρόσωπα, με φίλους κτλ. Περιορίστηκαν δηλαδή περισσότερο, κλείστηκαν στο σπίτι, ας το πω έτσι, και βίωσαν, αυτό είναι το σημαντικό, περισσότερα συναισθήματα μοναξιάς. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το ιδιαίτερα σημαντικό, όχι αν υπάρχει απομόνωση φυσική ή κοινωνική, αλλά πώς βιώνει κανείς αυτή την απομόνωση. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να είναι μόνος του και να αισθάνεται καλά, να μην νιώθει μοναξιά. Κάποιος άλλος, αυτό ακριβώς, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί και περιορίστηκαν, μειώθηκε δηλαδή η υποστήριξη που λάβαναν, επειδή ακριβώς δεν είχαν πολλές κοινωνικές επαφές, και ταυτόχρονα αυξήθηκε και πάρα πολύ και ήταν πολύ έντονο το αίσθημα μοναξιάς που βίωναν. Ιδιαίτερα ευπαθείς και ευάλωτοι φάνηκαν στην έρευνά μας ότι είναι οι νέοι, και αυτό φαντάζομαι ότι είναι αναμενόμενο δεδομένο, ότι οι νέοι πιο πολύ περιόρισαν τις κοινωνικές τους επαφές, ήταν αυτοί που έβγαιναν ενδεχομένως πιο πολύ έξω και τώρα περιορίστηκαν. Οι γυναίκες, οι οποίες είναι πιο ευάλωτες στο στρες και το αντιμετωπίζουν πιο έντονα από τους άνδρες, αυτοί που διαμένουν μόνοι. Γιατί αν είχαν πριν την δυνατότητα, ξέρετε, να βγουν έξω, να πάνε μια βόλτα, να συναντηθούν με κάποιους ανθρώπους, τώρα περιορίστηκαν και κλείστηκαν περισσότερο. Ηλικιωμένοι. Ηλικιωμένοι, θα σας απαντήσω αμέσως μετά γι' αυτό. Και βέβαια όσοι εκτίθενται άμεσα ή έμεσα στον κορονοϊό, δηλαδή ως επαγγελματίες υγείας, να πω αυτή τη στιγμή ότι σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα και συγκεκριμένα για τους επαγγελματίες υγείας, γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο δείγμα. Ναι. Δηλαδή από γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους που ήταν στα νοσοκομεία και αντιμετώπισαν στην πρώτη γραμμή τον κορονοϊό, και σύντομα θα τα ανακοινώσουμε και αυτά. Αυτοί ήταν σίγουρα επιβαρημένοι. Οι ηλικιωμένοι, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ούτε στο πρώτο lockdown, ούτε στο δεύτερο, και αυτό συμφωνεί και με διεθνή ευρήματα, δεν ήταν επιβαρημένη η κατάστασή τους. Και αυτό ερμηνεύεται κατά μία έννοια, διότι οι ηλικιωμένοι, τουλάχιστον αυτοί που είναι στην κοινότητα, που διαμένουν στα σπίτια τους, έτσι, όχι στα γεροκομεία, στα ιδρύματα διάφορα φροντίδας, αυτοί που είναι στην κοινότητα και διαμένουν στα σπίτια τους, έχουν ούτως ή άλλως περιορισμένες επαφές. Δηλαδή, είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν πολύ ανοιχτό κύκλο, οπότε δεν επιβαρύνθηκε, δεν άλλαξε πολύ η καθημερινότητά τους. Άλλαξε όμως στα γεροκομεία και στα διάφορα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι ηλικιωμένοι, επιβαρύνθηκαν όντως πραγματικά πάρα πολύ. Μάλιστα. Έχουμε ένα πρόγραμμα από την περιφέρεια, σαν εργαστήριο από την περιφέρεια Κρήτης, η οποία μας χρηματοδοτεί. Το Όχι Πια Μόνη, που είναι ένα πρόγραμμα που κάνουμε παρέμβαση στους ηλικιωμένους στα γεροκομεία. Αυτή είναι πραγματικά πάρα πολύ επιβαρημένη. Και γι' αυτό μάλιστα, κυρία Καλατζάκη, αυτή την παρέμβαση. Ναι, αναφέρετε και μέσα από την έρευνά σας, αναφέρεστε και στους κεντρικούς στόχους και στον σχεδιασμό της πολιτείας για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ένα σχεδιασμό, ο οποίος τι πρέπει να περιλαμβάνει? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα και της δικής μας έρευνας και άλλων ερευνών, γιατί συμφωνούν και με τα διεθνή αποτελέσματα. Πρέπει να ενισχυθούν αυτοί οι άνθρωποι, να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους. Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές που εμείς οι ψυχολόγοι τις ξέρουμε πολύ καλά, για το πώς θα ενισχύσουμε τα ψυχικά αποθέματα, την ανθεκτικότητα, τις δυνατότητες των ανθρώπων, πώς θα στηριχτούν κοινωνικά, δηλαδή μέσω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να βοηθήσουν, παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω του διαδικτύου. Σίγουρα η εκμάθηση στρατηγικών που είναι προσαρμοστικές και μπορούν να μειώσουν το άγχος αποτελεσματικά. Σίγουρα θεωρώ πολύ σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση της χρήσης ουσιών, που φαίνεται ότι έχει αυξηθεί πολύ και έχει αυξηθεί και διεθνώς, αυτό αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Και οπωσδήποτε να ενισχυθούν και να υποστηριχθούν οι ευάλωτοι πληθυσμοί, που σας είπα είναι οι νέοι, μάλιστα, οι γυναίκες, οι μοναχικοί άνθρωποι, οι επαγγελματίες υγείας. Η έρευνα συνεχίζεται, σωστά. Αυτό μας είπατε στην αρχή. Ακριβώς. Και συνεχίζεται, γιατί ξέρετε ποιο είναι το ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο τα συμπτώματα που βλέπουμε τώρα, βραχυπρόθεσμα, αυτή τη στιγμή,
να εμφανίζει ο ελληνικός πληθυσμός, που σίγουρα είναι σοβαρά και ανησυχητικά, αλλά δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, με την αρνητική είναι το λέω αυτό, δηλαδή μια ευαλωτότητα, μια προδιάθεση για να εμφανίσουν και αργότερα πιο σημαντικές, πιο βαριές, ας το πω έτσι, ψυχικές διαταραχές και νόσους στο εγγύς μέλλον και στο αργότερο. Και αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό. Κυρία, εμείς τώρα σχεδιάζουμε ταυτόχρονα και προγράμματα παρέμβασης. Όπως σας είπα, ήδη διεξάγουμε κάποιο στα γεροκομεία της Κρήτης, όλη την Κρήτη, καλύπτουμε όλη την Κρήτη, αλλά θα κάνουμε και παρεμβάσεις. Μάλιστα. Προγράμματα παρέμβασης. Θα έχουμε την ευκαιρία το επόμενο χρονικό διάστημα να πούμε περισσότερα, να αναλύσουμε περαιτέρω τα συμπεράσματα της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Καλαϊτζάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.